Τα αγαπημένοι μου τηλεθεατέ, επιστρέψαμε. Ε, δεν δίνει συχνά τηλεοπτικέ συνεντεύξει. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνετε την τιμή και είναι σήμερα εδώ μαζί μου. Ένα από του πιο ταλαντούχου ηθοποιού τη γενιά μα, ο Αργύρι Πανταζάρα. Τη <Τι> καρδιά <Τι> στη φυλακή πάντα νυχτά. Α, τι ωραίο. τι ωραίο! Με το σκουφάκι σου. <Τι> Επιτέλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm -hmm. Πόσο καιρό σε παρακαλάω. Έλα, πάμε να κάτσουμε. Κυ κυριολεκτικά σε βάζω κοινού φίλου μα και λέω πείτε στον Αργύρι, το Μόρελ και άλλου κοινού που έχουμε και λέω πείτε του στον Αργύρι. Θέλω να μου δώσει μια συνέντευξη. <laughs> ξέρω ότι τρέχει, ξέρω ότι δεν δίνει <laughs> συχνά, αλλά <laughs> το έχω τόσο μεγάλη αδυναμία. <laughs> Τελικά είπε το ναι. Ε, όχι, το ναι, το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Ναι. Οφείλουμε να πούμε ότι απλά ο χρόνο δεν το επέτρεπε. Γιατί προσπαθούσα να πω σε όλους μας τους συνεργάτες, που είναι και εκείνοι μας και ε, που μας αναλαμβάνουν, ε, ότι δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι εγώ ξυπνάω στις 6.30 και κοιμάμαι στις 12.30. Οπότε κάπου εκεί ανάμεσα το πρέπει να φά, να πιει, να διαβάσει. Οπότε του λέω: Αν θέλετε μια συνέντευξη κατά τι 2 η ώρα το βράδυ, μπορώ. <laughs> και μπορέσαμε, καταφέραμε, δώσαμε λίγο ένα κενό στο γύρισμα θα πάνε πίσω τα επεισόδια λόγω τη συνέντευξη. Γενικότερα πάντω, αποφεύγει συνέντευξη. Όχι, όχι, όχι. Είναι κατά καιρού που θέλω να μιλήσω, έχω κάτι να πω και υπάρχουν στιγμέ που πρέπει να δώσω την ενέργειά μου κάπου αλλού. Αλλά θα σου πω κάτι. Ε, έχω να βγω από πέρυσι. Δηλαδή, έχω και εγώ πολύ καιρό να εξοικειωθώ με αυτό. Ε, τι θέλω να σου πω. Θα σου πω τα πάντα, αλλά θα μου κάνει δύο χάρε. Ό,τι θε. Η μία είναι να στείλει χαιρετίσματα στο Λονδίνο ναι. που σε παρακολουθούν. Έλα. Που είναι η Brixton Baddest, ένα ε, skate show που σε παρακολουθούν. νέοι. Skate show. που είναι και το έχει η Δάφνη. Κάτσε που με τον μπαίνει μέσα παίζει και που βάζει ελληνικά. Παίζει την εκπομπή σου. Μου έχουν ξαναπεί και μου έχουν στείλει και μήνυμα. Αυτή είναι, ναι. Δάφνη, πολλά φιλιά, πολλά φιλιά. Ναι, σε αγαπάνε και σε. Τι ωραία. Μου έχουν ξαναπεί το πιστεύζι, για το συγκεκριμένο. Ναι. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Η δεύτερη χάρη που θέλει. Η δεύτερη χάρη είναι πριν αρχίσουμε να μπαίνουμε στα βαθιά νερά. Είναι αν με ρωτάς πώ είμαι ε, τα πράγματα είναι δύσκολα, λόγω του ότι και σήμερα τυχαίνει να έχουμε μια κινητοποίηση. Ε, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο κλάδο μα έχει δεχτεί. Σε και αυτό, Έχει ναι. δεχτεί μια. Στο δεκάμιση, δεκάμιση, λίγα λεπτά. Οπότε μια θέλω το Και έχει μια κινητοποίηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και μετά θα, θα πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Ε, είναι καθαρά για το Προεδρικό Διάταγμα 85, το οποίο υποβιβάζει τι καλλιτεχνικέ μα σπουδέ. Σε ήμασταν... αξισώνει με, απο... με έναν απόφυτο λίγο. Ναι και θέλω να, να στείλω τη στήριξή μου στο, ειδικά στους σπουδαστέ που έχουν κάνει κατάληψη στο Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Βορείο Ελλάδος και στο ΔΠΘ Πάτρας, είναι οι δραματικές σχολές και στις υπόλοιπε σχολές, γιατί αυτοί είναι μπροστά αυτή τη στιγμή που υποβιβάζονται οι σπουδέ του και οι σπουδέ μα. Άρα, όταν εμεί ήμασταν 15 ώρε στη σχολή κάθε μέρα χωρί μία απουσία, γιατί δεν απαγορεύονται οι απουσίε, είναι σαν να σου λέει κάποιο ότι πήγαμε στον πόλεμο και δεν μα αναγνωρίζουν ω πολεμιστέ. Όπω ακριβώ τα λε, και να ξέρει ότι τα καλύπτουμε πάντα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε βγει και στην εκπομπή μα ο κύριο Τσορτέκη και μίλησε εξαιρετικά. Ήταν ανατριχιαστικό. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά. Νόμιζα ότι η κυβέρνηση θα υποχωρούσε. Ε, αυτό περιμένουμε, γιατί πρέπει να το πάρουν πίσω. Ναι. Να το πάρουν πίσω. Ε, θα, σε ξεκι... θα πάω λίγο στο εθνικό που είσαι, ναι. να, σε... να σου κάνω μια ερώτηση. Μετά από αυτήν την ανακοίνωση, σου έχει έρθει κάποιος εκπρόσωπος κυβέρνησης να παρακολουθεί την παράσταση? Έχει. Δεν θυμάμαι Μετά πολύ από καλά, γιατί αναγκύρωση. έρχονται... Έρχονται ε, συχνά, ναι, το ξέρω. Ναι, συνέπεσε εντελώς, εντελώς, τυχαία. Είχαμε πρεμιέρα ε, δύο μέρες μετά από ότι, που μάθαμε ότι υπογράφτηκε αυτό το διάταγμα, το προεδρικό διάταγμα. Ε, δεν, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Δεν μα τιμάει, δεν μα τιμάει αυτό. Δηλαδή στην πραγματικά πρέπει να σταματήσουμε τότε να βγαίνουμε στι δουλειέ μα, στη, στην στη, τηλεόραση, στο θέατρο. Μπα και καταλάβουν ότι αυτό γίνεται βάσει σπουδών και όχι από χόμπι ή από κάποιο ταλέντο ειδικό κρυφό. Όχι, γίνεται μέσω. Είναι, είμαστε επαγγελματίε. Και γι' αυτό όλα αυτά που έχουν γίνει αυτό το καιρό φύγουν... Δηλαδή το, ο κλάδο μα ε, δέχεται πολύ μεγάλο πόλεμο και αυτό πρέπει να σταθούμε στα πόδια μα με αξιοπρέπεια. Ελπίζω να υποχωρήσουν, αλήθεια σου λέω. Θα δούμε, δούμε, Και δεν είστε μόνοι ηθοποιοί, το ξαναλέμε, είναι χορευτέ. Είναι, όλοι, θε... σύνων, μία, όλοι οι καλλιτέχνε μέσα, είναι οι τραγουδιστέ, είναι μουσικοί. <addiction> <offices> λοιπόν, Α το πω πιο απλά και πρακτικά. Δ δεν, μπορώ να κάνω ένα μεταπτυχιακό κάτι. -δεν μπορώ... Υπάρχουν άνθρωποι που διδάσκουν θέατρο ενώ δεν έχουν κάνει θέατρο. Υπάρχουν σκηνοθέτε Υπάρχουν άνθρωποι που διδάσκουν σκηνοθεσία ενώ δεν έχουν σκηνοθετήσει. Αυτό δεν γίνεται. Είναι σαν να διδάσκει πώ να πιλωτάρει ένα αεροπλάνο χωρί να ξέρει να το οδηγά. Σωστά. Οκ. Okay. Κάπου εκεί θα τα βρούμε. Α μην το ανοίξουμε. Α μην το ανοίξουμε άλλο. 12.30 το σύνταγμα. Γιατί άλλος. έχουμε και τα δικά μα. Είναι το κινητοποίηση. Θα σε πάω λοιπόν πρώτα στο θέατρο και μετά θα πάμε και στα δικά σου ελληνικά και στον παράδεισο των ε, κυρίων. Σπουδαία διανομή, υβρικόλακε, σπουδαία σκηνοθεσία, σταμάτη φασουλή. Και ξέρει, θέλω να μου πει γιατί τη συνεργασία με το σταμάτη φασουλή. Διότι εγώ έχω γνωρίσει έναν πολύ γλυκό άνθρωπο, αλλά πολύ αυστηρό στο τζάζε του Είναι αυστηρό ε, σα σκηνοθέτη. Μπορεί να είναι αυστηρό ω άνθρωπο, αλλά είναι όχι, είναι πολύ γλυκό ο σκηνοθέτη και πολύ γενναιόδορο, θα έλεγα. Ε, είναι μια πολύ όμορφη συγκυρία που επανέρχομαι στο εθνικό, μου αρέσει να επανέρχομαι μετά από τρία χρόνια που ε, παράσταση στην Επίδαυρο. Και, γιατί εκεί πέρα αρχίζει μια μελέτη, κατ' εμέ. Είναι ένα κλασικό έργο με κλασικό ανεβασμά. Ε, είναι τόσο αριστοργηματικό που το μόνο που έχει να κάνει είναι απλά να το εκπονήσει, να το μελετήσει. Και να το παραδώσεις. Ε, εγώ είμαι λίγο πια, σε αυτή την εποχή, ε, είμαι κατά οποιασδήποτε καινοτομίας. Γιατί το, η καινοτομία άμα τη γράψεις και με έψιλον έχει και το κενό. Δηλαδή τι εννοεί. Ε, δηλαδή είμαι υπέρ του... Της, ε, το συνέστημα δεν αλλάζει. Η αγάπη πριν από δύο χιλιάδες χρόνια είναι η ίδια που είναι και τώρα. Ο τρόπος αλλάζει. Άμα Αλλά να μην, πειρα... να μην ο... πειράζουν τα κλασικά έργα, δεν ο... Να μην πειράζουμε τα συναισθήματα, τα κλασικά ε, συναισθήματα. Ε. Δηλαδή ε. όλοι για την αγάπη, για την απώλεια, για τις ρίζε μας, όλοι, όλοι τα ίδια θέματα μας απασχολούν. Mm -hmm. Ο θάνατος, το φως... Το σκοτάδι, η αλήθεια, το ψέμα. Αυτό δεν χρειάζεται κανένα τερτύπι. Να ανέβει πάνω από τι έννοιε για να αποδείξει και να συγκινήσει τον κόσμο. Ο κόσμο συγκινείται και με απλά πράγματα. Το θέμα είναι ότι ο τρόπο πλέον δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζει. Και μάλιστα, δεν κάνω λάθο, το εγώ είχε ανέβει και πριν από 25 χρόνια, έτσι δεν είναι. Είχε να ανέβει καιρό, ανεβαίνει ναι. κατά καιρού. Είναι ένα αριστούργημα που όλοι θέλουν να το πιάσουν, όλοι θέλουν να το μιλήσουν. Ακόμα και στην πιο βαρετή ημέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε συγκινήσει, ενώ το λέω και εμεί που είμαστε από πάνω. Εμένα μου αρέσει να είμαστε σαν ε, ε, μουσική. Ο μουσικό ερμηνεύει ένα κομμάτι. Και το τι συμβαίνει σε σένα είναι το αποτέλεσμα του συγγραφέα. Και των νοημάτων που έχει μέσα το ίδιο το κομμάτι. Ποιε μέρε είστε, μιλάμε για το Εθνικό Θέατρο, ξέρω ότι είναι γεμάτο, είναι sold out, αλλά πολλοί από του θεατέ ενδιαφέρονται αυτόν τον παρακολουθήσουμε. Πάμε, πάμε πολύ καλά. Το είχε ξέρω, ναι. καιρό να συμβεί αυτό στο Εθνικό Θέατρο, ναι, ναι, ναι. να γεμίσει η αίθουσα, γιατί οι αίθουσε γεμίζουν, και ειδικά μετά από τόσο καιρό, αλλά το Εθνικό Θέατρο είχε καιρό να, να δει αυτή την αποδοχή. Είμαστε με, με την Άννα Ταλία Τσαλίκη, μια εξαιρετική ναι, ερμηνεία. Ναι, ναι. Περικλή Μουστάκη, Κατερίνα Μαούτσου, Γιώργο Γιώβα. Είναι άνθρωποι που έχω συνεργαστεί στο παρελθόν. Η Κατερίνα είναι συμμαθήτριά μου, ήταν. Ε, τώρα είμαστε συγκάτοικοι στο Καμαρίνι, περνάμε ωραία. Είμαστε μια ωραία οικογένεια την οποία την οφείλουμε στο σταμάτη. Γιατί μας έμαθε πώς να μελετάμε τους δικούς μας βρικόλακες, οι οποίοι οι ε, δεν παραπέμπουν τόσο στα, στο βρικολάκιασμα, όσο σε αυτά που επανέρχονται, αυτό λέει η πραγματική μετάφραση από το του Ήψεν, είναι αυτοί που επανέρχονται στη ζωή και εννοεί τις ιδέες, τις κουριασμένε ιδέες, οι οποίες ακόμα και τώρα, ακόμα και ένας νέος έχει σκουριασμένες ιδέες. Δεν είναι σκουριασμένες ιδέες του 1881, είναι αυτές που έχουμε σήμερα. Πολλέ φορέ προέρχονται από την οικογένειά μα. Βεβαίω, αυτό είναι. Θα σε πάω τώρα στον παρέτηση των κυριών. Ε, ένα τελείω διαφορετικό ρόλο από αυτό που σε είχαμε συνηθίσει. Δηλαδή, σε θαυμάσαμε στο κόκκινο ποτάμι, σε θαυμάσαμε στι μέλισσε και τώρα βλέπουμε να υποδίδει στον Τίνο. Ε, ε, στο σασμό για πιο μικρό διάστημα. Τώρα είσαι τελείω διαφορετικό. Mm. Άλλη εποχή. Και τι είναι αυτό που σε έκανε να πει ναι και να ερωτευτεί στο συγκεκριμένο ρόλο, Γιατί ξέρω ότι έχει πολλέ προτάσει κάθε χρόνο και τηλεοπτικέ. Να είμαστε καλά. Ε ναι, δεν ξέρω. Κάτι με εγωίτευσε. Κάτι με εγωίτευσε. Και ίσω και το ρίσκο. Γιατί μ' αρέσει σε κάτι να ρισκάρει, σε κάτι να ποντάρει. Άρα κάτι να έχει να, να κατακτήσει κι εσύ. Κάτι άγνωστο ίσω. Εμένα ο ρόλο μου είναι άγνωστο. Πραγματικά και οι άλλοι είναι, αλλά το θέμα είναι πώ του προσεγγίζει. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και το στοίχημα ακόμα και τη ζώνη. Ότι παίζουμε 8, 8, 8, το απόγευμα, 8 με 9 ναι. και έχει κερδίσει ένα δύσκολο κοινό. Ε, είμαι πολύ περήφανο για το. Α, χαίρομαι που λε για νούμερα, γιατί πάρα πολλοί ηθοποιοί δεν μιλάνε για νούμερα. Λένε εμά δεν μα ενδιαφέρουν, αλλά πραγματικά όταν είναι η δουλειά σου, δεν σε ενδιαφέρει την επόμενη μέρα να ξυπνήσει και να δει πώ πήγε. Πάντα σε ενδιαφέρει. Μπράβο. Και πόσα άτομα είναι μέσα στο θέατρο και πόσα δεν είναι. Πάντα σε ενδιαφέρει. Τώρα δεν ξέρω ποιο τα λέει αυτά. Ε, δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι, μάλλον με, με το να παραδέχονται τα πράγματα. Ε, πάει καλά. Είμαστε περήφανοι. Μη δηλαδή, δεν είναι νόματα τηλεθέαση. Λε παιδιά εδώ. Ε, ε, δεν, δεν μπορώ να παίξω το, το, το πέντε πάνω, πέντε κάτω. Ε, 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 ναι, ναι. Μπορώ να παίξω το αν ο κόσμο το έχει αγαπήσει. Και ο κόσμο εννοώ στη γειτονιά, ε, εκεί πέρα που τον συναντά. Δεν τον συναντάμε εμεί στα site. Συναντάει ο κόσμος άλλε πληροφορίε. Εμείς το συναντάμε στο δρόμο. Σωστά. Σωστά. Οπότε εκεί πιάνεις α, τι έχουν αγαπήσει, τι έχουν μισήσει. Ακόμα και όταν έναν ρόλο δεν τον ε, συμπαθούν, είναι και αυτό μια εμπλοκή. Σωστά. Οπότε εμείς αυτό παρακολουθούμε. Με τι αγάπη το παρακολουθούν. Θα μου δώσεις κάποια spoiler, γιατί ο Ντίνο ερωτεύεται παράφωνα την Αμαλία, αλλά τελικά καταλήγει με τη Μιράντα. Mm. Τελικά, ποια θέλει, τι, τι γίνεται. Είναι ένα πολύ επιπόλαιο παιδί από ό,τι καταλαβαίνω, και εγώ το ξετυλίγω μαζί με mm -hmm. του σεναριογράφου. Ε, Επίση, μου αρέσει που ενώ υπάρχει ε, ο Παράδεισο των Κυριών, ε, εμεί φτιάχνουμε μια εκδοχή ε, την οποία την ανακαλύπτουμε. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο ακολουθούμε το ιταλικό όσο το ότι εμεί φτιάχνουμε ένα καινούριο σενάριο. Ε, ε, είναι πολύ επιπόλαιο αυτό το παιδί. Πολύ πολύ. Δεν, δηλαδή, σίγουρα δεν, δεν είμαι έτσι εγώ στη ζωή μου. Νομίζω ναι, ότι δεν έχει καμία σχέση <laughs> με αυτό που είναι ο Ντίνο. Αλλά και αυτό είναι το γοητευτικό. Ο Ντίνο θα κάνει πρώτα σιγά μου. Θα κάνει. Νομίζω ναι. Θα κάνει, θα κάνει, θα κάνει. Η σκηνή που έχει συζητηθεί είναι από το τρέιλερ. Ε, είναι ο Ντίνο με τη Μιράντα και ανακαλύπτουν ότι έχουν το ίδιο σημάδι με τη Μαμαλία. Ναι. Υπάρχει κάποια συγγένεια. Αυτό δεν μπορώ να το πω τώρα. Ε, κοίτα, σπόιλε, είναι το πολύ πολύ να πέσει μαύρο, να πολύ Δεν, και δεν μπορώ να το πω. Δεν, <laughs> δεν, το λέω, δεν το λέω. Μπορεί να έχουν. Τυχαίνει Κι εγώ έχω birthmark. Αυτό birthmark είναι. Ναι, αλλά το έχει με κάποια κοπέλα που. Ξέρω, ψαχτείτε. Κατά... <laughs> <laughs> ναι, δεν μπορεί να το πει. Άρα χρειαζόμαστε <laughs> ότι κάτι. Ωραία, πε μου, ποιο κρύβεται πίσω από τη ληστεία, αν μπορεί. Πίσω από τη ληστεία. Ε... Ο Ιάσονα είναι. Τον Ιάσονα, υποψιάζεσαι. Όχι, ο Ιάσονα. Οχι, ο Ιάσονα ποιο... ποιος, ποιος είναι ηθοποιό. Α, εσύ ποιο πιστεύει πω είναι. Ποιο είναι πίσω από τη ληστεία. Ε ε τα ξέρω, εγώ είμαι 20 επεισόδια μπροστά. Δεν τα λέω, δεν τα, 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 τα λέω. Δεν θα μα δώσει και Είναι πολύ ωραίο. Έχουν μια πολύ ωραία πλοκή. Με έχει κερδίσει το σενάριο. Έχει μια πολύ ωραία πλοκή. Ενώ συνήθω οι σειρέ αυτή την εποχή κάνουν κοιλιά, εμεί είμαστε έτσι. Κάθε εβδομάδα μπαίνει κάτι καινούριο. Αυτό μα κρατάει σε εγρήγορση. Πε μα για τη γυναίκα σου τώρα. Έρχεται η τέο σύζυγό σου. Πώ επηρεάζει την. Είναι νυν, είναι, τέωση, δηλαδή τι ακριβώ είναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί το θέμα είναι ότι εμεί πολλέ φορέ θα γυρίζουμε όλα μαζί. Και φαντάσου τώρα είμαι εγώ στο πλατό με την πρώην, την αυτή που έγινε μόλι λίγο πρώην. Εμφανίζεται ένα παιδί. Είμαι με την νυν. Δεν, δεν ξέρω κι εγώ κατά που να κάνω. Οπότε είναι ένα πρόβλημα και για μένα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή κυκλοφορεί πολύ έξω και ενώ θα βγει, επιβατή στην Αθήνα κτλ. Ποιο ρόλο πιστεύει ε, σε έχει στιγματίσει πιο πολύ μέχρι στιγμή, Θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Εμένα κανένα. Παρακολουθώ τι έχει στιγματίσει τον κόσμο. Αυτό εννοώ. Τι σου λέω, έχει κόσμος, πολύ να ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, Καταρχά, έχω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί συνήθω έχουν βρει έναν. Ε, μάλλον οι άνθρωποι που μου απευθύνονται έχουν το δικό του τρόπο δεν έχω αισθανθεί να μου παραβιάζουν τα όρια μου. Μπορεί μια-δυο φορέ, αλλά δεν έχει σημασία. Και από αυτόν καθένα καταλήγει να, να συναντιέσαι ανάλογα με το που σε ξέρει. Κάποιο σε λέει Γεια σου, Τάκη. Άλλο σου λέει Άρε Άλλο σου λέει Εσύ μα είχε συγκινήσει στο Φάουστ. Ναι. Και αρχίζει και τρυπάρει με τον καθένα ανάλογα με το Πού τον στιγμάτισε. Νομίζω ότι θα σου πει για τον Τίνο, σου λέει για τι άγριε μέλησε. Πολύ στον... κακό ρόλο εκεί. Τι Οι σου λέγανε πώς, τότε. Εξαι... Κακό εννοώ, εντάξει, κακό. Ε, τι το ταλεπωρεί το, το κορίτσι, Γιατί το Δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Ο θεατή ξέρει με τι νομίζω ταυτίζεται. Με τον άνθρωπο που βλέπει να γλεντάει και να χαίρεται αυτό που κάνει. Δεν τον νοιάζει αν, το καλά, αν είσαι καλό ή κακό. Το νοιάζει αν, παίζεις, αν σου αρέσει αυτό που κάνει. Εκεί νομίζω το γοητεύει. Εκεί καταγοητεύει. Δηλαδή υπάρχουν και συνάδελφοι που πιστεύει δεν αγαπούν αυτό που κάνουν. Ε? Αυτό η ψυχή του το ξέρει. Ή μπορεί ξέρεις, να είναι αυτό που λέμε: Δεν παραδέχεσαι ότι το κάνει, δεν αφήνει τον εαυτό σου να το απολαύσει, να το αγαπήσει. Είσαι όλη την ώρα με ενδιασμού, αλλά έτσι είναι όλοι οι άνθρωποι πλέον. Δεν είναι οι συνάδελφοι. Πάντα όταν φτάνει κάτι, θέλει κάτι άλλο, είσαι για κάτι άλλο. Εγώ τα βαριέμαι λίγο αυτά τώρα. Είμαι για άλλα. Mm. Είμαι εδώ. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για το Me Too και δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω και για τον Δημήτρη Λιγνάδη. Μια και αν δεν κάνω το λάθο, το 20 είχατε συνεργαστεί. Αν, αν ήταν, τους... Περ, ήταν, το ήταν, ήταν η πρώτη υπάρχει. παράσταση Με το του εθνικού Εκ, ναι, θεάτρου ναι, ε, μετά τον, τον COVID. COVID. Ήταν ε, η μοναδική παράσταση στην Επίδαυρο. Είχαμε την τύχη να εκπέμπουμε ε, live σε όλο τον πλανήτη. Ήμασταν πολύ περήφανοι για αυτό που κάναμε και η δουλειά μα. Ε, δηλαδή, εγώ είμαι πολύ περήφανο για το πώ δουλέψαμε εκεί πέρα. Ναι, αλλά μετά από αυτά που βγήκαν στο φω τη δημοσιότητα, πιστεύει ότι ίσω επισκίασαν μια τόσο μεγάλη. Μπορεί, καλύτερα. μπορεί. Ναι, συμβαίνει αυτό. Ακόμα και τώρα διαβάζω εγώ για την Ολίβια Χάσεϊ, που τη θαυμάζω, την αγαπάω. Έκανα το This Is Not Romeo and Juliet» βασισμένο στο μπαλκόνι που, που παίξανε πέρυσι, τότε. Ναι. Κάνα ένα μπαλκόνι 14 χρονών και βγαίνει τώρα και λέει, Παι, παιδιά, δεν το ξέρατε, αλλά εμεί μας ξεγυμνώσανε χωρίς να το έχουμε συμφωνήσει, χωρί να το ξέρουμε. Και κάνει 500 εκατομμύρια μήνυση στην ναι, εταιρεία παραγωγή, ναι. γιατί τότε δεν είχα το καθαρό μυαλό να το κάνω. Αυτό δηλαδή δεν, δεν πειράζει, να καθαρίζει το παρελθόν. Α, Φράγκο Τζεφιρέλη Εννοείται που είχε κάνει ε, όχι, τον Φιφελίνι ή Τζεφιρέλη. Αν Α, δεν ναι, ναι, τον γνωρίζουμε και στον αέρα. Είχε, ούτε είχε ούτε κάνει, κάνει τον κλασικό του νησού. Κοίταξε, πρέπει να καθαρίζει το παρελθόν. Πρέπει να καθαρίζει το παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι... ότι. εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει εδώ μέσα, α πούμε, αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν Απλά... είμαι υπεύθυνο για το τι συμβαίνει δεν τώρα. Θα σε... Δεν θα σε πάω στο Λιγνάρι, στο Φιλιππίδη συγκεκριμένα. Αλλά αν κάποιο αθώθει και έχουν ακουστεί όλα αυτά που έχουν ακουστεί, εσύ θα συνεργαζόσουν να ξαναμαζείτε εφόσον είναι ταλαντούχο ή ο κακό χαρακτήρα καλύπτει το ταλέντο πολλέ φορέ. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δε, δεν γίνεται αυτό. Ε, παρόλα, παρόλο που έχω αποφύγει λόγω το ότι έπρεπε να μιλήσουν οι άνθρωποι που έπρεπε τη στιγμή που όλο αυτό βγήκε στην επιφάνεια ε, από επιλογή, λέω, πρέπει να παραχωρήσει το λόγο σε αυτούς που πρέπει να μιλήσουν. Ε, γιατί καλ, καμιά φορά καλό είναι και να σωπαίνεις. Σωστά. Για να δεις, δώσεις χώρο. Όχι για να συγκαλύψεις. Απλά δεν μπορούμε να μιλάμε όλοι μαζί ταυτόχρονα. Ενώ ε, ε, πρώτη φορά συζητάω αυτό το κομμάτι... Ε, αν θέλει την απάντησή μου, είναι όχι προφανώ. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δεν, δεν αφορά εμένα αυτό το ζήτημα. Πιστεύει ότι το μη έχει κάνει ε, καλό στο ελληνικό θέατρο. Θα κάτι. Εγώ μιλούσα για αυτά τα θέματα ναι. από 24 χρονών. 10 χρόνια πριν. 34 είσαι. Ναι. Νομίζω ότι είσαι πιο μεγάλο από μένα. Mm -hmm. Λέκα Είναι λόγω, λόγω ρόλων. Είχε, Είχε, είναι έτσι. λόγω σπουδών. λόγω μπαρμπαδάκια <laughs> και τέτοια. <laughs> Τι εννοώ μιλούσα. Εννοώ το ότι πράγματα που με προβλημάτιζαν για τον κλάδο μα, για την αξιοπρέπεια, για την ηθική. Για την ηθική στην πόλη, όχι μόνο στο θέατρο. Εγώ αυτά τα, τα, τα δυνα... οι συνεντεύξεις μου κάποτε ήταν αντί να γράφω. Οι άλλοι νομίζανε ότι κάναμε συνεντεύξεις, ενώ εγώ απλά τοποθε... έκανα τοποθέτηση. Φύσεις, ναι. Έκανα σκέψη, Δημοσίευα τη σκέψη. Και αυτό λέω ότι παιδιά, τώρα ας μιλήσουν αυτοί που πρέπει. Και αυτοί που τόσο καιρό δεν μιλούσανε. Αλλά όταν είσαι αυτό... Εδώ είμαστε σε μια χώρα που... Α, είναι μικρός. Α, είναι έτσι. Α, τώρα εκείνο. Ωραία, τώρα τα πάμε. Τώρα τα πάμε. Τώρα δίκιο, ναι. βγάλετε το φίδι από την τρύπα. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Σκάψτε όσο πιο βαθιά γίνεται. Γενικώ νομίζω ότι μιλάς όπου πρέπει... και πολλές φορές κάποια πράγματα κάνεις σαν να μην είναι... Υπάρχουν, δεν απαντάς ποτέ. Όχι, ε, όχι, θα σε πάω όχι, στο κομμάτι της προσωπικής ζωής. Για κάποιο λόγο, ενώ είσαι ένα που δεν δίνει δικαιώματα ποτέ. Ασχολούνται πάρα πολύ με την προσωπική σου ζωή. Ναι. Δηλαδή, πολλέ φορέ στα sites έχουν σου έχουν χρεώσει σχέσει. Ε, γιατί πουλά, εντάξει, ναι, σου έχουν χωρί να έχει δώσει δικαιώματα. Μπορεί να είσαι μια φίλη σου έξω ή οτιδήποτε. Εντάξει, αυτό είναι λίγο οργουελικό, θα έλεγα. Ε, δηλαδή ότι. Ακόμα που μπορεί να είσαι με άλλη σχέση και να δημοσιεύσουν άλλη σχέση, με η άλλη να έχει άλλη σχέση. Αυτό είναι οργουελικό με την έννοια και λίγο επικίνδυνο. Γιατί όντω μπορεί να κάνει κακό σε κάποιον. Α, Βέδει, αν καλώ στον χώρο τη τηλεόραση. Αν πει τώρα, αν, ανακοινώσουν ότι εμεί είμαστε μαζί, κάποιο μπορεί να πειραχτεί. Δεν <laughs> <laughs> να πει. δεν το ξέρω ότι είμαστε μαζί. <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> ε, αυτό. Ε, αυτό. έχει να κάνει όμω με το ότι αναπαράγουν πολλέ φορέ μέχρι και copy-paste, μέχρι και ανορθόγραφα ε, ξέρω εγώ, πράγματα, χωρί να τα ελέγξει κανένα. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου αρέσει ούτε να κρύβεσαι. Ούτε να φωνάζει. Γιατί παράλληλα έχει και τη ζωή σου. Εννοείται. Τώρα με την κοπέλα που λένε ότι είστε μαζί. Τι το λένε. Ε, Διάβασα στο site πάλι. κοίτα να δει. Είσαι. Ωραία, μη σε βρίσκω συγκεκριμένη, γιατί προ Γιατί είχαν βρει φωτογραφία. Κάτι διάβαζα. φωτογραφία πήγα στο ίδιο σημείο. Καλά κάνει. Στη Βενετία, καλά. Που υπέροχο δεν είναι. Μακάρι, απλά. είναι κάτι. είσαι καλά στη ζωή σου, μου πει έτσι. Αυτό. Είναι Αυτό δεν είναι σημαντικό. το πιο σημαντικό. Είναι... Είμαι πολύ καλά. Ναι, είμαι καλά. Και γενικότερα είσαι και άνθρωπο που είσαι τελείω ακομπλεξάριστο. Δηλαδή, με την Έλλη Τρίγου, νομίζω πόσα χρόνια ήταν μαζί. Α, δε, δεν αναφέρομαι τώρα σε Όχι. Ε, άλλα Όχι, μετά. να πούμε, συνεργαζόσουνα μετά. Δηλαδή, δεν έχει ε... θέμα και με σχέσει στο παρελθόν να συνεργαστεί και να έχει φιλικέ. Νομίζω σχέσεις. είναι μια προσπάθεια του να κρατά ε, τι σχέσει σε μια υγεία. Σωστά. Άρα τον εαυτό σου. Άρα το περιβάλλον σου. Ε, τώρα τι γίνεται το ότι είμαι καλά έχει μεγαλύτερη σημασία από το που είμαι, πώς είμαι και τι, 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 τι κάνω. Ότι Αυτό έλεγα πάντα, ότι δεν μπορώ εγώ να σταματήσω να κυκλοφόρω στο κέντρο, που είμαι παιδί του κέντρου, που διαλογίζομαι στο κέντρο, σκέφτομαι, ψωνίζω, αγαπώ. Δεν γίνεται να το κάνω εγώ αυτό, ούτε να κάνω ότι δεν συμβαίνει. Οπότε τι κάνουμε, Όλοι μαζί, καλά είμαστε, ωραία, όποιο θέλει ρωτάει. Καλά, χαρά. Όποιο θέλει απαντάει, δεν, είναι όλα δε, δεν, είναι όλα, δεν θα τα συζητούσε με όλου του ανθρώπου. Σωστά. Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι χαρούμενο, δεν είσαι ερωτευμένο, δεν είσαι σε γαλήνη, δεν, δεν έχει σκέψει, δεν έχει αγωνίε. Δεν θα συζητήσει τα πάντα για την προσωπική ζωή με όλου. Είσαι υπέροχο. Ε, θα μπορούσα να μιλάω με τι ώρε μαζί σου. Να σε καλά. Γιατί είσαι ένα άνθρωπο που έχει δουλέψει πολύ και με τον εαυτό σου. Πέρα από το ταλέντο σου και τι σπουδέ σου και το διάβασμα, γιατί ξέρω ότι έχει διαβάσει και πάρα πολύ. Αλλά έχει δουλέψει με τον εαυτό σου και φαίνεται αυτό. Συνεχίζουμε τώρα, θα δούμε. Και σου αξίζει κάθε επιτυχία. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να πούμε ότι οι τηλεθεατέ μπορούν να σα απολαύσουν. Εννοείται πέρα από τον παράδεισο των Κυριών ξανά να πούμε Εθνικό Θέατρο. Ναι, Εντάξει, ναι. ναι. Μέχρι πότε πάτε, ξέρει. Πάμε. Είμαστε η κεντρική παραγωγή στην κεντρική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, Βρικόλακε, του Ήψεν. Είμαστε από την αρχή τη σεζόν, με μια εξαιρετική αποδοχή στην από την προπόληση ακόμα. Και θα πάμε μέχρι το Πάσχα, γνωρίζω. Φράβο. Οπότε μπορεί να παρακολουθούν τα ιστήρια γιατί είναι ένα αλλασσόμενο ρεπερτόριο, έχει και άλλες παραγωγές και θα είμαστε εκεί. Μπράβο. Μπράβο. Είσαι εξαιρετικός. Τι να πω. Λοιπόν, μια άλλη σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήρθες σήμερα. Εγώ. Το εκτιμώ πάρα πολύ.